Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, εδώ στον Άγιο Στέφανο, μετά τη λήξη του παιχνιδιού, Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου Άρης Βούλας, 1-1. Μαζί μας ο κότς του Ολυμπιακού, ο Γιάννης Ομαγκίνας. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, προηγηθήκατε 1-0, εκμεταλλευτήκατε ένα λάθος των αντιπάλων. Ναι, εντάξει, ήταν ένα λάθος γύρισμα με μια πολύ πανέξυπνη κίνηση του Σαπαλίδη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος και μετά την ασθενία που έκουσε τον τερματοφύλακα, πλάσαρε στην κοινή εστία και έκανε το 1-0. Εντάξει, ήταν ευκαιρία για μας, πετυχαίνοντας τον γκολ, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι για να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη. Ο Άρης Βούλας είναι μια πολύ καλή ομάδα, εισάξια ομάδα με εμάς. Ήταν ένα ντέρμπι. Δώσαμε λίγο χώρο στο δεύτερο ημίχρονο, επιλέξαμε να παίξουμε με γρήγορους παίκτες από τις πλευρές. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε ένα δεύτερο τέρμα και ήρθε η ισοφάριση με το πέναλτι, το οποίο έδωσε ο διαιτητής, δεν ξέρω αν ήταν ή δεν ήταν, για να το δώσει και ήρθε η ισοφάριση. Σίγουρα από αυτά τα παιχνίδια, αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη είναι και ο νικητής του αγώνα. Εμείς σήμερα κάναμε αρκετά λάθη. Και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Η ομάδα η δικιά μας αποτελείται από καινούργια παιδιά, είναι, και η φετινή χρονιά είναι σήμερα στην 11η, από την περσινή η ομάδα έπαιζαν 3 παιδιά με άλλα 8 και περιμένουμε και την επιστροφή του Μπιλίμπαση που βγαίνει το δελτίο για να βοηθήσει την ομάδα. Ακολουθεί εδώ το μάτς του Κυπέλλου. Ναι, ακολουθεί το μάτς του Κυπέλλου, εδώ με το Μπαλαβριωτικό και μετά παίζουμε με τη Σταμάτα. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτές τις δύο μέρες θα κάνουμε τις προπονήσεις μας, να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε, αν υπάρχουν τραυματίες, αν είμαστε κάποια προβλήματα, να διαχειριστούμε το παιχνίδι για να είμαστε και την Τετάρτη στο Κύπελλο έτοιμοι, αλλά και το παιχνίδι της Κυριακής Σταμάτα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.